Η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας οργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 21 Φλεβάρι και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων στην οδό Δεκάζου για αριθμό 9-11 με θέμα υπερηρεστικοί σχεδιασμοί στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Ομιλητής θα είναι ο Διονύσης Πλέσας, μέλος της Γραμματείας της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας. Αγαπητοί συμπατριώτες, όλο και περισσότερο τελευταία αναδεικνύεται το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, ώστε οι επιχειρηματικοί όμιλοι να διευρύνουν και να διασφαλίσουν την παρουσία τους σε μια περιοχή των 80 εκατομμυρίων που οσμίζονται πολύ κοψητό στην κόντρα με τα άλλα υπηρεστικά κέντρα της Ρωσίας, της Κίνας κλπ. Σχεδιάζουν μέχρι το 2020 να ολοκληρωθούν η διασύνδεση στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των ψηφιακών υπηρεσιών. Η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστατεί σε αυτή την πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων και φυσικά για λογαριασμό της ελληνικής αστικής τάξης. Εδώ εντάσσεται και η μεγάλη βιασύνη να βρεθεί άμεσα λύση στο Μακεδονικό, γιατί τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο ούτως ώστε η χώρα αυτή να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και καθώς επίσης να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για την ενταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σχέδια αυτά των επιχειρηματικών ομίλων που βαφτίζονται εθνικό συμφέρον σε αντίθεση με όσα λέει η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα περί ευημερίας, περί σταθερότητας κλπ. Αποτελούν πηγή μεγάλων κινδύνων για τους λαούς της περιοχής. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Καλούμε τον αρκαδικό λαό που είναι φιλιρηνικός, καλούμε όσους ανησυχούν, όσους θέλουν να ενημερωθούν για αυτές τις εξελίξεις, να παρευρεθούν στην εκδήλωση, η οποία, επαναλαμβάνω, θα γίνει στις 21 Φλεβάρι, την Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων, στην οδό Δεκάζου 9-11. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Αρκαδία, κάνει μια συλλογή υπογραφεών για την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Ενάντια στην πράξη αναγνώρισης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Η ενέργεια αυτή, όπως καταλαβαίνετε, βάζει φωτιά στο Παλαιστινιακό και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολής. Γι' αυτό το λόγο εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαραστασή μας στο δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού κατά της Ισραηλινής κατοχής, που διαιωνίζεται με τη στήριξη της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταδικάζουμε τη βία και τον αυταρχισμό της δολοφονίας αγωνιστών στις φυλακίσεις, το απαράδεκτο τείχος του αποικισμού του Ισραήλ και την προσπάθεια ταύτισης το θήτη με το θήτη. Ζητάμε άμεση απελευθέρωση της 17χρονης μαθήτριας Αχέν Ταμίμη, που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες από το στρατοδικείο το Ισραηλινό. Ως μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας αλλά και ως εκπαιδευτικός, θα αναφερθώ στην καμπάνια που διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη πανελλαδικά σε όλες τις σχολικές κοινότητες. Είναι η τέταρτη χρονιά φέτος. Η πρωτοβουλία μας έχει τίτλο «Μια εικόνα, τρία ερωτήματα», όπως φαίνεται και στην αφίσα. Γιατί να γίνονται οι πόλεμοι, γιατί να ξεριζώνονται εκατομμύρια άνθρωποι από τις αιστείες τους, γιατί να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Απευθυνόμαστε στα σχολεία του νομού μας ως τοπική επιτροπή σε όλες τις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια. Και ζητούμε από τους μαθητές να συνεργαστούν με αυτή την πρωτοβουλία και να εκφραστούν οι μαθητές ανάλογα με το ταλέντο τους, με όποιον τρόπο μπορούν. Με ένα κείμενο, πεζό ή ποίημα, με μια ζωγραφιά,
με ένα βίντεο, με ένα σκίτσο, με όποιον τρόπο θελήσουν. Τα έργα τους, εμείς, εφόσον το θέλουν οι μαθητές και οι γονείς τους, μπορούμε να τα παραλάβουμε μετά το Πάσχα και τα εκθέτουμε στην πλατεία Πετρινού, το Μάη, που είναι ο μήνας της Ειρήνης, αφιερωμένο στον Γρηγόρη Λαμπράκη, και τα επιστρέφουμε μετά στο σχολείο τους. Μπορούν βέβαια να πραγματοποιήσουν και έκθεση ήδη οι μαθητές στο σχολείο τους. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Θέση και Ειρήνη κάθε χρόνο και φέτος δίνει σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία ένα τιμητικό έπαθλο. Και στους μαθητές και στους καθηγητές που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα και στο σχολείο τους. Στα σχολεία που έχουμε επισκεφτεί μέχρι τώρα έχουμε βρει μεγάλη ανταπόκριση σε όλες τις βαθμίδες και στην Τρίπολη και εκτός Τρίπολη, στην περιφέρεια. Μάλιστα, όταν βρέθηκα σε ένα σχολείο του Λεβιδίου, με συγκίνησε μια μητέρα, γιατί βλέποντας την Αφίσα με το κορίτσι αυτό θύμα του πολέμου στη Συρία, δάκρυσε, σκούπισε τα μάτια της και στη συνέχεια ενθάρρυνε την κόρη της να πάρει μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία. Και ευελπιστώ ότι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές ευελπιστούμε να πάρουν μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία. Τα παιδιά που είναι μικρά στην ηλικία, άσχετα από τους μεγάλους, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, να συνειδητοποιήσουν την αξία της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, της συναδέρφωσης των λαών, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ τους, γιατί οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα.